Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Νέα εβδομάδα συγκλονιστικών επεισοδίων, που ξεκινά από την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, αρχής γενομένης με το σχέδιο της Μαριέτας, που θέλουν να βάλουν στη θέση του το στρατή, τη Γέννη κατευχήν, και η Γεωργία νιώθει ότι είναι βουτυγμένη σε μια άθλια μοίρα χωρίς επιστροφή. Η συνεργασία του Μάρκου με το μεγαλύτερο εξαγωγέα της περιοχής πραγματοποιείται. Αλλά ο Ιάσονας θα κάνει ό,τι μπορεί για να την καταστρέψει. Ο Μάρκος πλησιάζει την Ευγενία, ενώ η Άννα έρχεται πιο κοντά με τον Νικόλα, έτσι η Μαριέτα έρχεται μπροστά σε μία αποκάλυψη. Η Αλεξάνδρα γράφει γράμμα στον Μάρκο για να του πει όλη την αλήθεια, ενώ η σοδιά του Μάρκου και του Στέφανου έχει καταστραφεί. Και οι δυο τους υποψιάζονται πως είναι δουλειά του Ιάσονα και του Φίλιππου. Έτσι ο Στέφανος έχει ένα κρυφό σχέδιο για το πώς να τους εκδικηθούν. Ο Ιάσονας βάζει τον Ζαφύρη να ψάξει να βρει τον τρίτο μάρτυρα του φόνου του πατέρα του, τον μόνο εν ζωή. Η Ευγενία πηγαίνει καλεσμένη στο αρχοντικό για τσάι. Και η Αλεξάνδρα γίνεται έξαλλη. Βρίσκει τον Μιχάλη και του δίνει το γράμμα που έχει γράψει για τον Μάρκο και του ζητάει να του το παραδώσει. Ο Μάρκος είναι θυμωμένος με τον Στέφανο, καθώς πήρε την πρωτοβουλία να παραγγείλει 100 τόνους λάδι από την Κύπρο, χωρίς να τον ρωτήσει. Ο στρατής θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο του, για να ανατρέψει τον Σταύρο, και να πάρει πίσω τη θέση του επιστάτη στα κτήματα. Ο Ιάσονας πηγαίνει εκδρομή με την Αλεξάνδρα και το μωρό στην εξοχή, αλλά εκεί τα πράγματα θα πάρουν μια τελείως διαφορετική τροπή, και οι τρεις τους θα βρεθούν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Η Αλεξάνδρα βρίσκεται συνεχώς στο νοσοκομείο, φροντίζοντας τον Ιάσονα με πολύ αγάπη. Αισθάνεται ευγνωμοσύνη που της έσωσε τη ζωή, καθώς και του παιδιού της. Ο Μάρκος τους βλέπει τυχαία στο νοσοκομείο χωρίς να τον καταλάβουν, σε μια τρυφερή στιγμή και καταρακώνεται. Εξομολογείται στο Στέφανο ότι την σκέφτεται ακόμη, αλλά αυτή έχει προχωρήσει. Έτσι ο Στέφανος τον συμβουλεύει να προχωρήσει και αυτός. Πριν όμως το κάνει, σταματάει το αυτοκίνητο της Αλεξάνδρας με το δικό του στον δρόμο. Τη ρωτάει αν είναι ευτυχισμένη με την οικογένειά της. Αυτή του απαντάει με δυσκολία ναι, αλλά δεν λέει την πραγματική αλήθεια. Έτσι και αυτός ξεκινά μια γνωριμία με την Ευγενία την γιατρό, που έχει αρχίσει να του αρέσει. Ο Μάρκος με την Ευγενία θα συναντηθούν με τον Ιάσονα την Αλεξάνδρα, τον Φίλιππο και τη Δήμητρα, και η συνάντηση αυτή θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η εμπιστοσύνη του Ιάσονα απέναντι στην Αλεξάνδρα κλονίζεται ξανά, και ο Φίλιππος άθελά του αποκαλύπτει στη Δήμητρα τη σχέση του Μάρκου με την Αλεξάνδρα. Ο Μιχάλης υποκύπτει στον εκβιασμό των Δεμερτζίδων για το διαζύγιο του, ενώ ο Ιάσονας αρχίζει να υποψιάζεται έντονα το Ζαφύρι. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!